Κύριε Δανιηλίδη, με την ιδιότητα του αθλητή που βρίσκεται μονίμως στα βουνά και στα χωράφια, αλλά και του αγρότη, πείτε μας τι βιώνετε από την μόνιμη απειλή της αρκούδας. Ναι, καλημέρα σας. Φέτος ειδικά είναι πρωτόγνωρη κατάσταση. Πάρα πολλές αρκούδες στο Δήμο Μουρικίου, τόσο στο Γάμο όσο και στο δάσος. Από το δάσος δεν είναι τόσο τραγικά τα γεγονότα, γιατί η παρουσία μας είναι μηδαμινή. Στον Γάμο έχουμε εργασίες, έχουμε κτήματα. Είναι περίοδος που υπάρχει συγκομιδή. Φοβόμαστε κυριολεκτικά να πάμε στα χωράφια μας. Ο αριθμός των αρκούδων είναι πάρα πολύ μεγάλος. Έχουν και μικρά. Ναι, να το τονίσω. Υπάρχουν αρκούδες οι οποίες έχουν μαζί τους τα μικρά και από ό,τι διαβάζουμε είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Επικίνδυνες σε αυτή τη φάση. Στα χωράφια, περίοδος της οικομιδής, πηγαίνουν οι μητέρες μας, πηγαίνουν οι γυναίκες μας. Ειλικρινά φοβόμαστε να πάμε. Κατεβαίνουν προς ανέβρεση τροφής, αλλά κόβουν, είπατε, και τους σωλήνες, τα λάστιχα που ποτίζεται τα χωράφια, τα σπαρτά. Κύριος λόγος είναι ότι επιζητούν διατροφή στον κάμπο, γιατί τώρα υπάρχουν κάποια μποροφόρα δέντρα τα οποία τα ευχαριστούν να τα απολαμβάνουν. Στα καλαμπόκια, στα ηλιόσπορα, σε κάποιες καλλιέργειες πηγαίνουν μέσα και τα καταστρέφουν. Στα μήλα. Τα μήλα ακόμα δεν είναι. Δεν έχουν πρόβλημα, γίνει, ναι. Αλλά έχουμε ενδείξεις ότι πηγαίνουν στα ηλιόσπορα, στα καλαμπόκια, στα κορόμηλα, μπαίνουν μέσα στους μπαξέδες μας. Εμείς φοβόμαστε να πάμε. Κατεβαίνουν κοντά στο χωριό, πλησιάζουν την κατοικημένη περιοχή και τα σπίτια ακόμα. Κυρία Κούλα, έχουν μόνιμη κατοικία μέσα στο χωράφια. Ευελπιστούμε να δοθεί λύση, γιατί δεν μπορούμε να συγκεντρώσουμε τα γεννήματά μας. Και όλα αυτά γιατί παραμένουν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Πιστεύω ο Αρκτούρος, η πολιτεία, δώσει κάποια λύση. Τι λύση μπορεί να δοθεί. Πάντως είναι έντονο το πρόβλημα. Εγώ ειλικρινά, ως ορειβάτης, ως αθλητής, ως άνθρωπος που ασχολείται με τη οργία, φοβάμαι να πάω στα κτήματα. Ήρθατε όμως αντιμέτωπος με αρκούδα. Ευτύχησα, θα έλεγα, να έρθω αντιμέτωπος με μία αρκούδα. Εντάξει, είναι φιλήσυχη, την κοίταξε, με κοίταξε, αποχώρησε. Δεν κάνατε καμιά κίνηση. Αλλά όταν μαζί της υπάρχουν τα μικρά, τα οποία είναι συνήθως ένα ή δύο και τα αποτυπώματα της φαίνονται, είναι άκρως επικίνδυνα. Και ειλικρινά φοβόμαστε να παραμένουμε στα κτήματά μας. Ευελπιστούμε να δοθεί λύση. Τώρα